Κοιτάξτε, έτσι όπως ολοκληρώθηκε η σεζόν, ο καθένας έχει δικαίωμα να έχει τη γνώμη του. Η δικιά μου, η απολύτως προσωπική γνώμη είναι ότι ήταν λίγα αυτά που πήραμε σε σχέση με αυτά που δικαιούμασταν. Είμαστε μια ομάδα που πηγαίναμε για 3 στόχους με φόρα. Θεωρώ ότι ήμασταν τουλάχιστον στους 2, τους είχαμε αγγίξει το πρωτάθλημα και το κύπελο και είχαμε και για το Challenge Cup, κατά τη γνώμη μου, σοβαρές πιθανότητες. Οπότε θεωρώ ότι δικαίως είμαστε πρωταθλητές, γιατί αυτό που παρουσιάσαμε όλη τη σεζόν, η σταθερότητά μας, οι 3 νίκες απέναντι στον βασικό διεκδικητή, ήταν αρκετά για να πάρει αυτή την απόφαση που πήρε η Ομοσπονδία. Είπατε για 3 στόχους, μας είπατε για 2. Πόσο πιθανόν ήταν να κατακτήσετε ή να κάνετε κάποια αξιόλογη πορεία και στην Ευρώπη? Εννοείται για πέρσι τώρα? Είχαμε φτάσει στους 8 με έναν πολύ πολύ σοβαρό αποκλεισμό μιας ομάδας εκ των φαβορί και μάλιστα σε ένα μάτς χωρίς τον Μάριν Μπουνέτα, που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν ο πιο φορμαρισμένος μας παίχτης. Αυτό μας έδωσε πάρα πολύ ενέργεια. Εγώ προσωπικά είχα πει στα αποδυτήρια στα παιδιά μετά από αυτό το μάτς ότι παιδιά, πρέπει να κοιτάξουμε τον τίτλο πλέον μετά από αυτό. Είχαμε μια δύσκολη κλήρωση στους 8 με το άλλο ίσως φαβορί, μια ρουμάνικη ομάδα, αλλά και πάλι θεωρώ ότι οι πιθανότητες ήταν πολύ καλές πλέον. Είμαστε μια ομάδα που ρολάραμε, είχαμε μπει σε μια πάρα πολύ καλή σειρά και όλο αυτό τα σταμάτησε όλα τόσο απότομα και τόσο βία, που πραγματικά για όλους εμάς αυτή τη στιγμή, το ότι ξαναγυρίσαμε στο γήπεδο, υπάρχει τρομερός ενθουσιασμός. Να πάμε και λίγο στα σήμερα, στη μετά κορονοϊό εποχή. Πολλές ομάδες είναι στα πρόθυρα χρεοκοπίας, άλλες ρίχνουν το μπάτζετ. Η ΑΕΚ είδαμε να κάνει μεγάλες κινήσεις, παίκτες ονόματα, επιτρέψτε μου, και παίκτες οι οποίοι ήταν και στον Ολυμπιακό. Πού οφείλεται το έντονο ενδιαφέρον για πρώην ερυθρόλευκους και αν αυτό σημαίνει, πέραν τους πρώην ερυθρόλευκους, ότι η ΑΕΚ μπορεί να υποσχεθεί στον κόσμο της μια μεγάλη ευρωπαϊκή πορεία? Νομίζω ότι το ότι κάποια παιδιά παίζαν στον Ολυμπιακό δεν σημαίνει απαραίτητα κάτι. Ήταν παιδιά που, απ' την άλλη, εγώ θα έλεγα στον αντίποδα ότι έχουν αγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα και γνωρίζουν πολύ καλά την ελληνική πραγματικότητα και ταυτόχρονα έχουν σοβαρή προοπτική σαν παίχτες, όπως είναι ο Λέμος ή ο Τζιράς, ακόμα και ο Ρέινα. Οπότε για μας, σε σύγκριση και με την ευρωπαϊκή αγορά, ήταν όντως εξαιρετικές περιπτώσεις και γι' αυτό κινηθήκαμε με γνώμονα ξεκάθαρα την ενδυνάμωση της δικιάς μας ομάδας. Θεωρείτε τον εαυτό σας ως το φαβορί για το φετινό πρωτάθλημα? Γιατί και τόσο ξένος τύπος, ιδιαίτερα από την Ισπανία, σας θεωρεί ένα από τα φαβορί για την Ευρώπη και ένα από τα φαβορί στην Ελλάδα, αν όχι το φαβορί? Στο κομμάτι της Ελλάδος είναι ξεκάθαρο ότι είμαστε το φαβορί. Δεν θέλω να πω μεγάλα λόγια. Ξεκάθαρα όμως είμαστε από τις ομάδες που θέλουμε να φτάσουμε μακριά, γιατί όχι και στον τίτλο.